Συμβούλιο και οι συνάδελφοί μου εδώ γνωμοδότησε θετικά με την εισήγηση του άλλου Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας του κυρίου Τσουκαλά. Είναι ένα βήμα πολύ θετικό για την υπόθεση αυτή. Το υδατοδρόμιο γνωρίζετε θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον για τις μετακινήσεις εντός της χώρας στα νησιά κλπ. Θα έρχεται κάποιος στην Καλαμάτα ή στη Μεσσηνία γενικότερα, θα μπορεί να πάει και σε κάποιο νησί. Η κυρία Καλογεροπούλου ξέρει πολύ καλύτερα την αξία αυτού του και θα ήθελα παρακαλώ την δική της γνώμη για αυτό το θέμα. Το υδατοδρόμιο της Καλαμάτας είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Καταρχάς είναι ένας πολύ ασφαλής τρόπος μετακίνησης. Για να είναι όμως βιώσιμο σε πανελλαδικό επίπεδο το όλο εγχείρημα, καταρχάς πρέπει να αναπτυχθεί ένα δίκτυο υδατοδρομίων σε πολλά λιμάνια της χώρας, αφενός, και αφετέρου να βρεθούν και οι επενδυτές, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί αν δεν υπάρχουν επενδυτές που να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρει και αυτό το δρόμο του μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή.